λόγου χάρη το θέμα τραπεζοκαθισμάτων και επιταξίας στην πόλη με τη δημοτική αστυνομία. Όποιοι παρακολουθούν τη δράση του Δήμου, και οι παλαιότεροι εδώ το ξέρουν, το 2013 είχαμε πια μπει πάρα πολύ δυνατά στο θέμα τραπεζοκαθίσματα και αυθαίρετες κατασκευές στο δημόσιο χώρο. Πηγαίναμε, ξυλώναμε στο Γκάζι, στον Άγιο Θωμά, στο Γουδί, σε πάρα πολλά σημεία. Είχαμε αρχίσει και το κάναμε αυτό. Γιατί πράγματι είναι μοναδική αυθαιρεσία αυτό που συμβαίνει. Και για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είναι το μοναδικό πλέον μαγαζί που αποδίδει έσοδα, τα μοναδικά καταστήματα που ανοίγουν. Και το δεύτερο είναι ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουν πέσει και πάρα πολλοί αετονίχηδες, αεριτζίδες και ασυνείδητοι, οι οποίοι δεν έχουν καμιά επαγγελματική συνείδηση. Και εκεί φυσικά εισχώρησε και ο υπόκοσμος. Έχουμε παραδείγματα. Στην Πλάκα, λόγου χάρη. Αυτό που έχω να πω και στους κατοίκους του Μακρυγιάννη, αλλά και σε άλλες συνοικίες που δοκιμάζονται, είναι το πρώτο ότι βγάζουμε πια, προσπαθούμε να εξορθολογήσουμε το σύστημα και βγάζουμε μια νέα κανονιστική απόφαση που να τα ρυθμίζει αυτά. Θα τη συζητήσουμε διεξοδικά όλοι εδώ, να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεύτερον, επιστρέφει η Δημοτική Αστυνομία. Επί 2 χρόνια η πόλη είναι σε μια πλήρη αταξία. Γιατί εκεί που υπήρχε μια Δημοτική Αστυνομία και μπορούσαμε χωρίς να είμαστε τέλειοι, και τότε υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Αλλά τώρα πια παράγεινε το πράγμα. Θα έρθει η Δημοτική Αστυνομία και θα κοιτάξουμε να κάνουμε διεξοδικότερους ελέγχους. Και όπου μπορούμε να παρέμβουμε. Και συνολικά ως Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι εκεί θέλουμε τη γνώμη και τη συμβολή όλων, ακριβώς να δούμε πώς θα τα κάνουμε πιο αποτελεσματικά τα πράγματα.